από αυτό το avatar, αφού μπορεί, πετάει, μεταφέρεται μέσα σε όλο αυτό το πλέγμα. Είναι εύκολη η πλοήγηση, θα λέγαμε. Υπάρχει αυτός ο Viewer, συγκεκριμένα είμαστε με το Viewer 2, δηλαδή το πρόγραμμα πελάτη που υπάρχει, το client, το οποίο πέρυσι το έφτιαξε η Leader. Πρώτα υπήρχε ο Viewer 1. Εγώ έχω κάποια φύλλα εργασία για το Viewer 1, το οποίο θα είχαμε εγκαταστήσει εδώ στο εργαστήριο, αλλά δεν έγινε καλή συνεννόηση και δεν υπάρχει, αλλά δεν πειράζει, γιατί τώρα χρησιμοποιούμε και το Viewer 2 και υπάρχουν και περισσότερα εργαλεία σχετικά με τα media που χρησιμοποιεί ο Viewer 2 και είναι καλύτερα. Τώρα, το πώς θα προηγηθούμε, μπορείτε να το δείτε εδώ πέρα και στο νησί αυτό του καλωσορίσματος. Αλλά εντάξει, σας πήγατε αλλού, αλλά δεν χρειάζεται να μείνουμε εδώ πέρα. Θα προσπαθούμε να πάμε στην Ακαδημία Αθηνών. Οπότε να πάμε εκεί και εκεί να βρούμε και να κάνουμε αυτά τα πειράματα που θέλουμε. Γι' αυτό ότι θα πάμε εκεί, θα προχωρήσουμε και όλα αυτά, για ποιο θέμα γίνεται. Γίνεται γιατί θέλουμε να παρακολουθήσουμε μια εικονική εκδήλωση η οποία θα γίνει εκεί. Οπότε εμείς μπορούσε να είμαστε στο σπίτι μας και να μπαίναμε μέσα εκεί, να παρακολουθούσαμε το συνέδριο αυτό, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά ή κάποιο μάθημα ή κάποια συζήτηση. Γιατί το περιβάλλον αυτό είναι πλήρως αλληλεπιδραστικό. Εδώ φυσικά δεν έχουμε ηχεία και μικρόφωνο. Φυσικά έχω βάλει εγώ εδώ στο λάπτο μου, θα δούμε. Υπάρχει εκεί μέσα στην Ακαδημία, βλέπω αυτή τη στιγμή, είναι ο κατασκευαστής που έχει φτιάξει με 3D πρόγραμμα, αλλά και με το πρόγραμμα που δηλαδή, το δουλειά, τα κτίρια και όλο το χώρο εκεί. Μιλάμε για ένα κομμάτι στο σερβερ που λέγεται Sim, Simulator, και είναι το Sim Greece. Και εκεί στο Sim Greece έχει η Ακαδημία Αθηνών πάρει ένα LAMP μαζί με όλη την ομάδα της Ακαδημίας που λέγεται The Power is Unity. Το έχουμε δημιουργήσει αυτό το χώρο και συνεργαζόμαστε όλοι για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ελληνική κοινότητα μάθησης μέσα σε αυτό το χώρο που πολλά μπορείς να κάνεις. Να διασκεδάσεις, να εξερευνήσεις, αλλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για εκπαιδευτικούς λόγους, παίρνοντας το τομέα της επικοινωνίας που έχεις. Να επικοινωνήσει ο ένας με τον άλλον. Και αυτό μπορείς να το κάνεις. Και μην κρατά μηνύματα με το chat, αλλά μπορείς να το κάνεις και με voice, που είναι πιο αλληλεπιδραστικό με το voice. Φυσικά θα ακούσετε εδώ και άμα θέλετε μπορείτε να μιλήσετε κι εσείς και να δείτε πώς ακούγεται. Αλλά πώς μπορούμε να πάμε τώρα στην Ακαδημία? Πάνω από το μενού που βλέπετε υπάρχει εδώ η αναζήτηση. Μέσα εκεί, αν γράψετε Athens Academy, για να δω, να σας το γράψω, φυσικά τώρα, αν είχαμε τον ήχο και όλα αυτά, θα δείτε ότι θα άρχισε να παίζει ο ήχος, γιατί το κάθε μέρος έχει μουσική, έχει μίδια κτλ. Οπότε έπρεπε να πάμε να τα ρυθμίσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ακούμε. Εντάξει, σας βγήκε την αναζήτηση, φτάσατε εκεί. Λοιπόν, αυτό το μενού δίπλα μπορείτε να το κλείνετε, δεν χρειάζεται, από εδώ. Το μενού το ακριανό, όπως βλέπετε, έχει ορισμένα εργαλεία που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Και αυτό το μήνυμα μπορείτε να το κλείσετε εδώ, το οποίο αν θέλετε να το ξανανοίξετε, πάτε wall, μήνυμα. Οπότε βλέπετε εδώ δίπλα, βλέπετε και τα άλλα avatar τα οποία είναι εδώ. Εδώ μπορούμε να κάνουμε φίλους. Αυτό γίνεται με πολλούς τρόπους. Καταρχήν πρώτα του μιλάμε στο chat. Μίλησε σε κάποιον, πει μέσα καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι, καλά, γιατί μπορεί να θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αλλά το παιχνίδι είναι κοινωνικό. Ο καθένας μπαίνει μέσα εκεί για να μιλήσει, να πει γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι. Και μετά, αφού γνωριστείς, του στέλνεις μια πρόσκληση φιλίας. Πώς το κάνεις αυτό? Πας πάνω στο avatar αυτό που θες να το προσκαλέσεις σαν φίλο, κάνεις
για να δεις ποιους φίλους έχεις, μπορείς να πας εδώ πέρα σε αυτό το κολυμπιάκι Play People. Εκεί. Και εδώ είναι η near by. My friends δίπλα, βλέπεις ποιοι είναι οι φίλοι σου. Αυτοί είναι οι φίλοι σου. Μετά, μπορείς να θες να πεις κάτι στο φίλο σου, που δεν θέλεις να το πεις στο local chat. Αν θες να μιλήσεις σε έναν φίλο σου, πατάς κλικ-κλικ το κλικάρι σε αυτό και σου ανοίγει το IM chat. Του γράφεις κάτι και το βλέπει μόνο αυτός ο φίλος σου. Ωραία, ενώ το chat είναι για όλους. Ενώ το chat είναι για όλους, δηλαδή έχεις και αυτό τον τρόπο. Εσείς φυσικά ξέρετε πώς θα κινηθείτε. Αυτό το κτίριο, όπως βλέπετε, έχει την κεντρική αίθουσα, όπως ανεβαίνει στις σκάλες, είναι το main hall, η κεντρική αίθουσα. Μπαίνεις μέσα, με το που κινείστε, ανοίγει η πόρτα, μπαίνεις και μπαίνεις στην κεντρική αίθουσα. Εκεί μπορείτε να δείτε μια καρέκλα και να καθίσετε. Ναι, είναι κι άλλα άτομα εδώ πέρα. Μιλήστε λίγο να πω και στους άλλους. Λοιπόν, εσείς πώς θα κινηθείτε τώρα. Μπορείτε και από το πληκτρολόγιο να κινηθείτε, πατώντας τα πλήκτρα αυτά, αλλά μπορείτε να μπείτε, μπορείτε να κινηθείτε από το brain pool. Οπότε εδώ έχετε το πλάι του. Εδώ αλλάζει κατεύθυνση, πετάς, ανεβαίνεις ύψος ή πας από εδώ από εκεί, στο fly πας πάλι πίσω και εδώ μπορείς να τρέξεις κιόλας. Όπως σας είπα, το βασικό είναι, αν πατήσεις εδώ πάλι, βλέπετε πώς γίνεται με αυτός ο χειρισμός της κάμερας, μετά από το αριστερό πλήκτρο εδώ πέρα, με το που κάνεις πίσω, out. Δηλαδή κάνεις zoom που θέλεις, εδώ. Εντάξει, εδώ, πατώντας και το control, αλλάζει κατεύθυνση. Η κεντρική αίθουσα είναι εδώ. Δίπλα είναι αίθουσα ζωγραφική. Διάφορες έχει θέσεις. Τώρα τις έχω αλλάξει. Θέλει και τεχνολογία και τεχνική. Θα μπείτε εδώ πέρα μέσα. Θα δείτε άλλα άτομα. Μιλήστε στο local chat για να μπορέσω και εγώ να πω. Λοιπόν, εσείς είδατε πώς προχωράμε. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε κανονικά υπερφωνίζει γιατί δεν έχουμε βάλει ακουστικά. Είμαι με ηλικία. Καλημέρα, Μιλερό. Και από τον άνθρωπο ξέρω να μ' ακούτε τώρα καθαρά. Έχω κάτι στο νησί πάνω από 1,5 χρόνο για κάποιες δουλειές που είχα εκεί με το ναυπηγείο του νεωρίου. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις. Μάλιστα. Ωραία. Καλημέρα. Ακόμα στη Σύνα. Τι είναι το Shopify, θα σας μιλήσω οπωσδήποτε
Η ανάγκη μας να μάθουμε κάτι μέσα σε αυτό το περιβάλλον μας οδήγησε στο να διερευνήσουμε και να μάθουμε. Δηλαδή ήταν η ανάγκη μας για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Οπότε ήταν μια διαφορετική προσέγγιση της μάθησης. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι το team, η ομάδα του Greece, Athens και Μακεδονία. Είμαι ο Αριστοτέλης Φραγκής, ο οποίος ασχολείται με το real estate. Ο Bill Streeter, που τον είδατε και εδώ πέρα. Ο Βέρντις Χούγκο, τον είδατε τον Βέρντις, ασχολείται με την ομαλή λειτουργία των Seeds. Εγώ, ο Chris Oller. Μέσα στο περιβάλλον μπορεί να χρειάζεται κάποια κράνη, κάποια γάντια.